Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ένα ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε το project στο οποίο ασχοληθήκαμε ο Γιάννης και εγώ. Το δικό μας το project έχει να κάνει με την εξερεύνηση και την παρουσίαση και τη δημιουργία ενός data pipeline για την ανάλυση δεδομένων της γεωργίας. Στο επόμενο slide είναι μια μικρή περίληψη με το τι θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτούς μας. Θα δούμε θα σας παρουσιάσουμε το data pipeline και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Στην επόμενη διαφάνεια, εγώ καταρχάς, όπως είμαι ο Μιχάλης Ελευθεριάδης, είμαι μηχανικός αυτοματισμού στην AT&T Σλοβακίας και οι ακαδημαϊκές μου σπουδές είναι ότι έχω τελειώσει το ΤΕΙ αυτοματισμού στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχω δύο μεταπτυχιακά και το τελευταίο είναι στην τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχω την πτυχιακή μου εργασία. Γιάννη, λόγω σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι οικονόμου Γιάννης. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως Junior Data Analyst. Και το ακαδημαϊκό μου background είναι ότι σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Και θα παρουσιάσω και την διπλωματική μου εργασία πάνω στον τομέα των δεδομένων και εκεί. Στη συνέχεια... Okay, ευχαριστούμε, Γιάννη. Λίγα λόγια για το project μας. Καταρχάς, αποφασίσαμε με τον Γιάννη να ασχοληθούμε με τα δεδομένα της γεωργίας, γιατί είναι μια περιοχή δεδομένων, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστά. Και πιστέψαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε, ότι μια καλή αφορμή για το project μας. Okay, εδώ είναι μια γενική απεικόνηση των βημάτων που ακολουθήσαμε για να φέρουμε εις πέρας το project, το οποίο δεν θα αναφερθώ ένα προς ένα για οικονομία χρόνου. Και στο επόμενο slide θα δούμε το διάγραμμα που κάναμε για να δημιουργήσουμε το pipeline. Καταρχάς, να επισημάνω ότι όλη η υποδομή βρίσκεται στο Azure Cloud. Στήσαμε τρία διαφορετικά VM, το οποίο το ένα έχει host, το Airflow, το δεύτερο έχει τη βάση δεδομένων που είναι η Postgres και το τρίτο το Metabase. Όλα τρέχουν σε Docker και όπως βλέπετε και στο διάγραμμα, το Airflow κάνει όλο το pre-processing, δημιουργεί το σχήμα της βάσης και κάνει insert τα δεδομένα της βάσης σε batch. Μετά, στη βάση, σαφώς κάνουμε storing όλα τα δεδομένα και χρησιμοποιούμε το Metabase για να κάνουμε το visualization. Και θα δώσω το λόγο στο Γιάννη να συνεχίσει την παρουσίαση. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε ένα απλό star σχήμα, το οποίο ακολουθήσαμε για να δείξουμε το πώς είναι οργανωμένη η βάση μας, η Postgres βάση μας, όπου είναι ένα parent table και τρεις foreign tables, τα οποία συνδέονται με foreign keys. Ο πίνακας χωρίζεται ανάλογα την περιοχή, τα δεδομένα των οποίων των προϊόντων, αλλά και τα δεδομένα των element, τα οποία ξεχωρίσαμε στη συνολική μας βάση. Εδώ πέρα παρακολουθείτε το σύνολο των records τα οποία καταγράψαμε, τα οποία ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια για τις δεκαετίες από το 1960 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Θα κάνουμε τώρα ένα jump στο Metabase ώστε να δείξουμε και την συνέχεια της παρουσίασης μετά. Συγκρίνουμε στο dashboard αυτό συγκρίνουμε τις δύο κατηγοριοποιήσεις που κάναμε στη βάση δεδομένων μας, όπου είναι η παραγωγή της τροφής και η παραγωγή των ίδιων των ζωοτροφών. Και στα πρώτα δύο συγκρίσιμα είναι οι πέντε χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή. Όπως βλέπετε είναι η Κίνα, η Αμερική, η Ινδία, η Βραζιλία, η Γερμανία. Μετά στα επόμενα δύο συγκρίσιμα διαγράμματα είναι τα top 10 με την κατηγορία food element, τα οποία είναι η παραγωγή τροφίμων αλλά και ζωοτροφών.
Και στη συνέχεια είναι ένα διάγραμμα που είναι, που είναι χρήσιμο καθ' όλη τη διάρκεια των 50 ετών η οποία έχουμε καταγράψει, που είναι, που βλέπουμε μια εκθετική αύξηση της δεκαετίας του 1994 και του 1980, η οποία έγινε η πρώτη η έναρξη βασικά της GMO, που είναι γενικά τροποποιημένα οργανισμοί, οι οποίοι προσθέθηκαν στις παραγωγές, οπότε εντοπίζουμε και την εκθετική αύξηση. Έπειτα είναι δύο global maps, τα οποία δείχνουν την παραγωγή τροφών και ζωοτροφών και τις διαφορές τους. Στη συνέχεια βλέπουμε τη χρονιά με τη μεγαλύτερη παραγωγή τροφών και ζωοτροφών προς κατανάλωση, όπου ήταν η χρονιά του 2002. Και στο τέλος πάλι εντοπίζουμε ένα average of value per year για τις δύο κατηγορίες μας, όπου και πάλι εντοπίζει μια τεράστια μεγάλη εκθετική αύξηση την χρονιά του 1991 και του 1992, όπου ήταν χρονιές οι οποίες ήταν αρχές δεκαετίες, όπου εντοπίστηκαν νέες τεχνολογίες και προσθέθηκαν νέοι τρόποι παραγωγής. Και στο τέλος έχουμε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι... Έχουμε χώρες, τις χώρες στις οποίες δεν έχουμε διαθέσιμα δεδομένα ή έχουν μηδενικό productivity. Απλά θα ήταν καλό να τους αναφέρουμε για να μην υπάρχουν, άμα θέλει ο χρήστης να ψάξει κάποιες από αυτές, να γνωρίζει ήδη ποιες χώρες οι οποίες είναι με τα μηδενικά δεδομένα. Και έχουμε και μία πίτα η οποία μας δείχνει ότι σε ένα συνολικό productivity ότι το 23,1% ήταν αυτό που παράχτηκαν αποκλειστικά για ζωοτροφές, ενώ το 76,9% ήταν αυτό που παράχτηκε για κατανάλωση προς τον άνθρωπο και κατανάλωση τροφών. Αυτά και από το Metabase. Θα γυρίσουμε στην παρουσίασή μας. Και στο τέλος θα ήθελα να μας μιλήσουμε για την επέκταση που θέλουμε να κάνουμε σε μελλοντικές δράσεις. Είναι ότι θα θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερα σύνολα δεδομένων από χρονιές και μετά της καινούργιας δεκαετίας, όπως και χρήση ειδικών δικτών και δυναμικών δεδομένων, όπως καιρός κλπ. Θέλαμε επίσης να κάνουμε πρόσθεση logger και notification στους διαθέσιμους χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βάση και να αυτοματοποιήσουμε την παροχή των υποδομών μας μέσω του Terraform για να γίνει μεγαλύτερη αυτοματοποίηση του συνολικού project. Αυτά και από εμάς. Εδώ είναι τα LinkedIn μας, άμα θέλετε να μας βρείτε. Ευχαριστούμε και πολύ για τον χρόνο σας. Μιχάλη, άμα θες να προσθέσεις. Όχι, και ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ερώτηση αν έχετε. Ευχαριστώ, Γιάννη, για την παρουσίαση. Πολύ ωραία. Γιάννη και Μιχάλη, ευχαριστούμε για την όμορφη παρουσίαση και την εξαιρετική δουλειά. Πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά. Έχουμε μία ερώτηση από το κοινό, από τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος ρωτάει για το Airflow αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον NIFI. Πολύ, απλά να πω κάτι, το NIFI είναι data σαν, έχει να κάνει πιο πολύ με data distribution, ουσιαστικά έχει να κάνει το handling των ίδιων των δεδομένων, ενώ το Airflow είναι ένας orchestrator. Μπορεί να πετύχει την ίδια δουλειά. Εξάρτητα τι θες να κάνεις. Δηλαδή, απλά να το απαντήσω λίγο αυτό. Σε αυτό το κομμάτι. Ερώτηση από τον Άκη τον Γαζεπίδη. Το Γαζεπίδη, συγγνώμη. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων? Είναι αυτός ο λόγος που φορτώνετε τα δεδομένα σε batches ή δεν είχε σχέση? Επίσης, κάνατε κάποια έρευνα για τα resources που θα χρησιμοποιήσετε από Azure? Okay. Μιχάλη, θες να απαντήσω εγώ ή θες να απαντήσεις εσύ? Εγώ θα απαντήσω για το Azure, εσύ απάντα για τα δεδομένα. Ναι. Κατά κύριο λόγο, επειδή θέλαμε να κάνουμε μια προσομοίωση το πώς εργάζονται σε εταιρείες και ότι χρησιμοποιούν ξεχωριστά VMs για κάθε συνολική εργασία την οποία θα πραγματοποιήσουν. Όπως, δηλαδή, τα ξεχωριστά VMs ήταν επιλογή για να μπορέσουμε να υπάρχει, να μην... Κατά κύριο λόγο, είναι η παροχή των πόσων, όπως... το πόσο RAM ή θα καταναλώσουμε για κάθε διαδικασία την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και πολλές φορές, επειδή έχει και κάποιο κόστος, που θα μιλήσω και μεγάλης, και στο Azure,
Είπαμε και για την ευελιξία να χρησιμοποιήσουμε, να τα σπάσουμε όλα, γιατί θα ήταν έτσι και ως τεράστιος όγκος των δεδομένων, για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπροσθέτως να πούμε βασικά, δεν ξέρω αν ο Γιώργος Ολουλούδης είναι εδώ, γιατί μας έδωσε μια πολύ καλή συμβουλή για το πώς θα πρέπει να σχεδιάσουμε τη βάση. Γιατί εμείς σε κάποιο σημείο συζήτησαμε με τον Γιάννη ότι πώς θέλουμε να είναι η βάση και ο στόχος μας ήταν να μειώσουμε το να κάνουμε περίεργα queries και join. Άρα σχεδιάσαμε το σχήμα της βάσης ώστε να μειώσει αυτός ο χρόνος εργασίας μετέπειτα. Και μπορώ να πω ότι για να φορτώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα μας πήρε περίπου μία μισή ώρα σε σχέση με τον Κώστα που είπε ότι του πήρε πάρα πολύ χρόνος. Να πούμε την αλήθεια και εγώ ότι και εμείς εξεπλάγει που ήταν τόσο γρήγορο. Αλλά αυτό ήταν σαν βασικό στόχος και στο pre-processing να το υλοποιήσουμε έτσι και να γίνεται πιο ομαλά όλη η διαδικασία όσο πιο ομαλά μπορεί να γίνεται η φόρτιση των δεδομένων. Και επίσης με το Azure, εγώ είχα ξεκινήσει από όλο το bootcamp, όλα τα VMs τα είχα κάνει στο Azure. Δεν μπορώ να πω ότι χρειάστηκε κάποια ιδιαίτερη έρευνα να κάνω. Ίσως τώρα και το, επειδή τα έτρεξα όλα στο προσωπικό μου account, okay, ίσως πρέπει να δω πώς μπορώ να μειώσω και τα cost πλέον. Αυτά από εμάς. Δεν ξέρω αν απαντήσαμε πλήρως την ερώτηση. Πολύ ωραία. Άγιε, ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Πολύ ωραία. Μιχάλη και Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την εξαιρετική δουλειά. Πολλά μπράβο.